Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία. Να καλησπέρισω στο στούντιο την κυρία Μαρία Κεφάλα, βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Κεφάλα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ και την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την αιχμή της επικαιρότητας, να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση σήμερα στη Βουλή για τα εργασιακά. Εκεί έγινε μια αντιπαράθεση θέσεων και απόψεων. Ο Αλέξης Τσίπρας σας κατηγόρησε ως κυβέρνηση για 8 χτυπήματα στον κόσμο της εργασίας. Μεταξύ άλλων, για την κατάργηση, διαβάζω εδώ, βάσιμου λόγου για την απόλυση εργαζομένων, κατάργηση δικαιώματος των εργαζομένων για προσφυγή στη δικαιοσύνη, ακύρωση ενός προγράμματος για 5.500 νέους επιστήμονες που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση και κάποια άλλα σημεία. Τι λέτε, τι απαντάτε στις αιτιάσεις Τσίπρα στη Βουλή, και μετά θα έρθουμε και στην επίσκεψη Τσίπρα εδώ στα Γιάννα. Θα απαντήσετε και σε αυτά που είπε εδώ στα Γιάννα, αλλά ξεκινήσουμε με αυτά που είπε σήμερα στη Βουλή. Κοιτάξτε, έχουμε βασικές δομικές διαφορές με τον κύριο Τσίπρα όσο αφορά την πολιτική που εφάρμοσε όταν ήταν αυτό στην κυβέρνηση και που εφαρμόζουμε εμείς τώρα που διαχειριζόμαστε την τύχη της χώρας. Εμείς πιστεύουμε σε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πιστεύουμε στις επενδύσεις, πιστεύουμε στις υγιείς επιχειρήσεις και στην πλήρη απασχόληση. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη σειρά του θεωρούν ότι τα πολλά επιδόματα είναι προς όφελος των πολιτών, θεωρούν ότι έστω και η ολιγόρη εργασία μπορεί να είναι προς όφελος, οι συμβάσεις είναι καλές, η ανανέωση, αν επιτρέπονται ή αν δεν επιτρέπονται, δεν πειράζει να παρανομήσουμε κιόλας. Εμείς σε όλα αυτά διαφωνούμε. Το είπε ξεκάθαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή και σε όλο τον ελληνικό λαό κατ' επέκταση. Είπε ότι για τις 5.500 που αναφερθήκατε συγκεκριμένα, ναι, των νέων πτυχιούχων, που σαφώς και ήταν μια καλή προϋπηρεσία, σαφώς και ήταν μια καλή ευκαιρία γιατί οι νέοι πτυχιούχοι να δουλέψουν πάνω στο αντικείμενό τους οι περισσότεροι, είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, σε μια προκήρυξη που δεν έβγαλε η δική μας κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, η οποία ονομάτιζε μέσα ότι δεν μπορούν να ανανεωθούν, αυτό από μόνο του έρχεται και φάσκει και αντιφάσκει ο κύριος Τσίπρας με τα λεγόμενά του, με τα πεπραγμένα του. Εμείς θεωρούμε ότι έχουν όλοι δικαίωμα στην εργασία, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία για να ανοίξουν θέσεις εργασίας, να ανοίξουν θέσεις καλά αμοιβόμενες για όλους τους Έλληνες πολίτες, για τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό, για τους νέους που είναι εδώ και ψάχνουν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα. Με τον κατώτατο μισθό τι θα γίνει, κύριε Κεφάλα? Να πούμε στον κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος πλέον αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και ενδιαφέρεται για το τι σκέφτεστε. Είναι γνωστά κάποια πράγματα, να τα κάνουμε σε γνωστή τηλεόραση, ναι, να τα σχηματοποιήσουμε. Τι σκέφτεστε λοιπόν? Κοιτάξτε, σίγουρα όλοι θέλουμε ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί. Δεν το συζητώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να θεωρεί ότι είναι αυτός ένας ικανοποιητικός μισθός. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μιλάμε όμως με όρους ρεαλιστικούς. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προεκλογικά, πολύ περισσότερο προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά, δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αυτό που είχαμε πει είναι ότι σε βάθος χρόνου θα πρέπει να ανέβει ο κατώτατος μισθός, αλλά σε βάθος χρόνου. Μαγικά ραβδάκια δεν έχουμε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτά τους μαθητευόμενους μάγους τους έκαναν άλλοι, τους έκανε ο κύριος Τσίπρας, η προηγούμενη κυβέρνηση, απέτυχαν παταγωδώς, η χώρα γύρισε πολλά χρόνια πίσω, εμείς σε αυτή τη λογική δεν θα μπούμε. Οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύτηκαν γιατί τους είπαμε την αλήθεια, γιατί μιλάμε με ειλικρίνεια, γιατί έχουμε πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις από τον αρμόδιο Υπουργό. Πάντως αντιλαμβάνεστε αυτό με τον κατώτατο μισθό, γιατί δεν γεννηθήκατε παμπλούτη. Τώρα έχετε κάποια χρήματα. Ούτε τώρα είμαι. Τώρα έχετε κάποια χρήματα από την αποζημίωση, τη βουλευτική αποζημίωση, ναι, αλλά έχετε ζήσει. Και εσείς προσωπικά, επειδή γνωρίζουμε τον κατώτατο μισθό, και αντιλαμβάνεστε τι πάει να ζει κανείς, να προσπαθεί να τα φέρει πέρα, να φέρει βόλτα με τον κατώτατο μισθό, έτσι. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις για να έχουμε μια κοινωνία ανάκαμψης. Επειδή αναφερθήκατε σε μένα, νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό, ξέρει όλος ο κόσμος την οικογένειά μου, ξέρει από πού προέρχομαι, ξέρει με τι χρήματα ζούσα μέχρι το καλοκαίρι, ξέρει ότι 1,5 χρόνο ήμουν άνεργη. Ότι ο αδερφός μου άλλον 1,5 χρόνο ήταν άνεργος, τώρα ο άντρας μου είναι άνεργος. Δηλαδή,
Ό,τι ζει η μέση ελληνική οικογένεια, ακριβώς αυτό ζω και εγώ. Αυτό που προείπα και επαναλαμβάνω είναι ότι προφανώς και είναι δύσκολα, προφανώς και είναι πολύ χαμηλός ο κατώτατος μισθός. Μακάρι να υπήρχε το περιθώριο να αυξηθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν σταδιακά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση σίγουρα το έχει στις προτεραιότητές της. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα και σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να προηγηθούν κάποια άλλα. Θα πρέπει να προηγηθούν οι επενδύσεις, θα πρέπει να προηγηθούν οι νέες θέσεις εργασίας, θα πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενες αυτές οι θέσεις, θα πρέπει να έρθουν επενδυτές, θα πρέπει να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για να έρθει ο κόσμος να επενδύσει στην Ελλάδα, και όλο αυτό θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του, μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν οπωσδήποτε. Προς το παρόν, εντάξει, μεγάλη εικόνα πάει καλά. Μιλώ για το δεκαετές ομόλογο. Να το αφήσουμε όμως αυτό και να πάμε στην επίσκεψη Τσίπρα εδώ στα Γιάννα. Πώς ακούσατε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ κατά την επίσκεψή του, για την ομιλία του εδώ στα Γιάννα? Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει να πηγαίνει περιοδίες στην Ελλάδα απλά προς στέρψη του κομματικού του ακροατηρίου. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έχει κλείσει τα αυτιά της στον κύριο Τσίπρα εδώ και πολύ καιρό. Δεν είπε κάτι καινούριο. Το να κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση δεν τιμά τον ίδιο ο οποίος έχει διετελέσει πρωθυπουργός, δεν βοηθά τη χώρα. Την κυβέρνηση ίσως και να τη βοηθά και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πραγματικά νομίζω ότι οι κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν όλες θετικό αντίκρισμα στην κοινωνία. Είναι αυτό αντιληπτό από τους Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει απομονωθεί από μόνος του και από τις κινήσεις που κάνει. Ήρθε στα Γιάννα να μας πει τι, να μας πει αν άνοιξαν τα τόμοι. Ξέρετε ότι το γνωρίζω από μέσα. Δηλαδή, ήταν αυτή η επιτυχία της διακυβέρνησής του τα 4,5 χρόνια? Μας είπε κουβέντα, δεν μας είπε για, για την προέκταση για την Ιόνια, για το Γιάννενα Κακαβιά. Πράγματα που έπρεπε να γίνουν κολυσιέργησαν από την κυβέρνησή του. Η ολιγορία της κυβέρνησής του παραλίγο να ρίξει τις καλένδες στο δρόμο αυτό. Ευτυχώς δεν έκανε εγγένεια πάλι με μουσαμάδες, όπως είδαμε να γίνεται στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ήρθε εγγενεία σε την Ιωνία οδό 6 φορές, σε ένα έργο που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και που δεν είχε καν το στένος να τους προσκαλέσει στα εγγένεια. Εντάξει, ολοκληρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό το έργο όμως. Ολοκληρώθηκε. Εγώ δεν υποτιμώ καμία προσπάθεια από καμιά κυβέρνηση. Προφανώς και ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Όμως να σταθούμε, δεν έκανε, ας πούμε, δεν ακούσαμε ίχνος αυτοκριτικής τόσους μήνες από τις εκλογές και μετά. Δεν έχουμε ακούσει ίχνος αυτοκριτικής από τον κύριο Τσίπρα. Να πει τι δεν πήγε λάθος αυτή τη διακυβέρνηση. Ήταν ο ιδανικός κυβερνήτης. Στην πολιτική γραμματεία έκαναν αυτοκριτική. Χαμηλά την κράτησαν την αυτοκριτική. Την αυτοκριτική έκαναν όμως κάποια αυτοκριτική. Είπαν ότι δεν γνώριζαν τους σχετισμούς. Απλά για να πει ότι πέρασε και από την Ήπειρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα ελληνοτουρκικά. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα τα ελληνοτουρκικά. Δεν τα διαχειρίζεστε με το σωστό τρόπο, υποστηρίζει η αντιπολίτευση. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει ένας Ερντογάν που πραγματικά αυξάνει, κλιμακώνει συνεχώς τη ρητορική του. Δεν ξέρω αν θα κλιμακώσει και την πραγματική επιθετικότητά του. Υπάρχουν ζητήματα. Υπήρξε αυτό το ζήτημα με την επέτειο των ημείων που ο Ερντογάν είπε ότι υπήρξε μια συνεννόηση. Υπάρχει ο Ντόκος, ο οποίος λέει ότι εντάξει, είναι εκμετάλλευση, αν είναι πιο φιλικοί οι Τούρκοι. Τι λέτε? Εντάξει, τα ελληνοτουρκικά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά. Σωστό. Δυστυχώς οι γείτονες είναι δύστροποι. Δυστυχώς, ενώ εμείς είμαστε ένας λαός που θέλουμε την καλή γειτονία, ένας φιλήσυχος και ειρηνικός λαός, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τους απέναντι. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε στη χώρα που ζούμε, να μάθουμε να συμβαδίζουμε με τις δυσκολίες που έχουν καμιά φορά η γειτνίαση με τους Τούρκους. Νομίζω ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα ελληνοτουρκικά με εξαιρετική ψυχραιμία. Εμείς θέλουμε να μπουν τα πράγματα σε μια βάση, σε μια λογική και σε μια συζήτηση στο τραπέζι, να οικοδομηθούν όροι εμπιστοσύνης με τους απέναντι, να υπάρξει αποκλιμάκωση σαφώς. Νομίζω ότι η αγριότητα του Ερντογάν δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος εδώ. Δεν ξέρω, ο κύριος Τσίπρας μόνο να κατηγορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούν ξέρουν. Νομίζω ότι τα εθνικά δεν είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο θα πρέπει να υπάρχουν εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι βοηθάει τη χώρα και όλους μας η κοινή γραμμή και η κοινή πλεύση, τουλάχιστον στα εθνικά ζητήματα. Προσφυγικό. Εδώ τώρα εσείς δίνετε βάρος
το αποτρεπτικό των μέτρων σας και γι' αυτό προσπαθείτε να δημιουργήσετε κλειστά κέντρα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αντιδρούν εκεί οι κάτοικοι. Υπάρχει ρήξη εκεί και με τους αυτοδιοικητικούς που είναι δικοί σας, από το δικό σας χώρο. Κατάγονται πολιτικά από το δικό σας χώρο. Τι προσπαθείτε να κάνετε με το προσφυγικό και πώς μπορεί να σταθεί ένα κλειστό κέντρο 10.000 ανθρώπων σε ένα νησί. Δεν σχεδιάζεται ακριβώς κλειστά κέντρα, αν ακούω σωστά τις ανακοινώσεις τις επίσημες. Ελεγχόμενα την ημέρα, κλειστά τη νύχτα. Βέβαια, υπάρχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που λέει ότι δεν πρέπει να βγαίνει ούτε κουνούπι από εκεί πέρα, δεν τους θέλουμε εδώ, πρέπει να είναι ολόκλειστα, να είναι φυλακισμένοι εκεί οι άνθρωποι. Μπορείς να φυλακίσεις όμως τόσες δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, και τεχνικά είναι δύσκολο. Τι σχεδιάζετε? Λοιπόν, το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που σαφώς επηρεάζει όλη την ελληνική κοινωνία. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με το αν οι δήμαρχοι ή αν οι αυτοδιοικητικοί προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή όχι. Είναι ωστόσο ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η ελληνική κοινωνία. Εμείς στηριζόμαστε σε τέσσερις φάσεις στο μεταναστευτικό. Είπαμε να αποσυμφορηθούν καταρχήν τα νησιά που δέχονται και το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Θα πρέπει να φύγουν κάποιοι μετανάστες από εκεί να έρθουν στην υπηρετική χώρα. Θα πρέπει να στηρίξουμε τους νησιώτες οι οποίοι δέχονται το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κρίσης. Από εκεί και πέρα έχει ήδη ψηφιστεί νόμος που επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου. Το τρίτο πλαίσιο είναι οι επιστροφές. Θα γίνουν επιστροφές. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο, όποιος δεν είναι πρόσφυγας, όποιος δεν εμπίπτει στο προφίλ του πρόσφυγα και είναι μετανάστης, δεν έχει καμιά δουλειά να είναι στη χώρα μας χωρίς άδεια. Θα επιστρέφουν λοιπόν πίσω και σίγουρα σε αυτό χρειάζεται η βοήθεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε και που είναι σημαντικό είναι να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή ή όσο το δυνατόν περισσότερη δίκαιη γίνεται στην ηπειρωτική χώρα. Και στην Ήπειρο είναι αρκετοί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Στα Γιάννενα, αν θέλετε να το εξειδικεύσω, έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι και πολύ μεγαλύτερο μέρος. Νομίζω ότι ισχύει το ποσοστό του 1%. Άκουσα τον Κουμουτσάκο να το λέει αυτό πριν λίγες μέρες. Ότι σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό το ποσοστό 1% σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Σε κάθε περιφέρεια. Στα Γιάννενα νομίζω ότι είμαστε λίγο σωστό παραπάνω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χώρος για άλλους εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό που προείπα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή. Από εκεί και πέρα σίγουρα όμως θέλει το χρόνο του. Θα πρέπει, τα κλειστά κέντρα θα γίνουν και είναι ο τέταρτος βαθμός αντιμετώπισης του προβλήματος που είπα. Φυλακές κλειστά εντελώς. Πώς θα σκέφτεστε? Ή ελεγχόμενα τη μέρα, κλειστά τη νύχτα? Κλειστά προανυπηρεσιακά κέντρα θα είναι, κύριε Ντόκα. Θα είναι σίγουρα στα νησιά. Εμείς στυλ μόριας δεν δεχόμαστε. Είναι ντροπή για την Ελλάδα, είναι ντροπή για την Ευρώπη να γίνονται όσα βλέπουμε να γίνονται στη Μόρια. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και τα νησιά, να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είτε πρόσφυγες είτε μετανάστες. Δεν συμφωνούν οι νησιώτες όμως. Δεν συμφωνούν με είναι και τα ανθρώπινα με το σχεδιασμό σας. Δεν συμφωνούν οι νησιώτες και οι αυτοδιοικητικοί και οι κάτοικοι των νησιών του Βόρειου Αιγαίου με αυτά που σκέφτεστε, με αυτά που σχεδιάζετε. Δεν συμφωνούν και με την επίταξη εκτάσεων. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό, για την επίταξη. Η επίταξη εκτάσεων έγινε σε 3 από τα 5 νησιά που θα γίνουν τα πρώτα προαναχωρησιακά κέντρα. Στα 2, στην Κό και στη Λέρο, βρέθηκαν δημόσιες εκτάσεις. Στα άλλα 3, δυστυχώς, οι δημόσιες εκτάσεις ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οπότε γι' αυτό το λόγο υπήρξε και η επίταξη των ιδιωτικών εκτάσεων. Δεν είναι για πάντα, είναι για ορισμένα χρόνια, με συμβολικό ενίκιο από το ελληνικό κράτος σε αυτούς τους ιδιώτες. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό το πρόβλημα. Από την άλλη, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θεωρώ ούτε εσείς είστε ευχαριστημένοι με την επίταξη εκτάσεων. Αυτό μου δίνεται να καταλάβω. Αυτό μου λέτε. Δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Αφού πρέπει όμως να γίνει για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, είμαι πολύ υπέρ στο να γίνει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Δεν μ' αρέσει, αλλά έτσι μια μικρή ανοχή. Γιατί, σας είπα, και νομίζω ότι και οι τοπικές κοινωνίες έχουν δείξει αυτή την απαιτούμενη ανοχή και η αυτοδιοικητική και είναι σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με τα αρμόδια υπουργεία και με την κεντρική διοίκηση, γιατί σίγουρα χρειάζεται και η βοήθειά τους. Ο Μηταράκης λέει ότι δεν θα γίνουν άλλες δομές μεταναστών προσφύγων εδώ στο νομό Ιωαννίνων, όμως στην Άρτα αναζητούνται χώροι. Εκεί υπάρχουν αντιδράσεις και από τον Χρήστο Τσιρογιάννη, τον Δήμαρχο Αρτέων. Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις?
Επειδή έτυχε να έχω την ίδια κουβέντα σήμερα με τον κύριο Μητεράκη το πρωί, κοιτάξτε, αυτό που μετέφερα και στον Υπουργό και αυτό που λέω και δημόσια είναι ότι τα Γιάννενα νομίζω ότι έχουν φτάσει το ποσοστό. Τι σας είπε ο Μητεράκη, σας είπε αυτό που είπε δημόσια σε ραδιόφωνο ότι δεν θα γίνουν άλλες δομές στα Γιάννενα. Ναι, αυτό. Εκεί καταλήξαμε ότι δεν υπάρχει χώρο στα Γιάννενα να γίνουν άλλες δομές. Την Άρτα, τι σας είπε. Δεν μίλησα για την Άρτα, είναι άλλος βουλευτής εκεί. Είστε βουλευτής Ήπειρου. Για τον Χρήστο Τσιρογιάννη όμως και τις αντιδράσεις, γιατί ενιαία είναι η Ήπειρος, τι λέτε. Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τσιρογιάννης και φίλος είναι και καλός δήμαρχος και όλοι τόσα χρόνια είμαστε. Κλπ. Όλοι φίλοι είμαστε. Φίλοι είναι η αλήθεια. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει δίκαιη κατανομή. Θα πρέπει να πάνε σε όλες τις περιοχές φυσικά. Δεν μπορούν να έρθουν και άλλοι μετανάστες στα Γιάννενα όταν δεν υπάρχουν στην Άρτα ή όταν δεν υπάρχουν στην Ιγουμενίτσα. Θα πρέπει νομίζω να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή. Αυτό που λέω και επαναλαμβάνω. Καλλιεργήσατε και προεκλογικά και λίγο μετά αντιμεταναστευτικά, ανακλαστικά στην κοινωνία και τώρα εισπράτετε αυτές τις αντιδράσεις, κυρία Κεφάλα, ή όχι, όπως σας κατηγορούν από την αντιπολίτευση, ή όχι. Κοιτάξτε, αυτό που σίγουρα δεν κάναμε είναι να βγαίνουμε στις τηλεοράσεις και να λέμε ελάτε στην Ελλάδα, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, έχει γεμιστά να φάτε και έχει ήλιο να λιαστείτε. Εμείς είπαμε απλά ότι αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και σίγουρα η πολιτική μας θα πρέπει να είναι αποτρεπτική. Και αυτό κάνουμε και αυτό εφαρμόζουμε. Μάλιστα. Για να έρθουμε εδώ ξανά σε δικά μας ζητήματα, ζητήματα των ντόπιων εδώ Ελλήνων, κόκκινα δάνεια. Μετά το τέλος Απρίλη, πιθανότατα να υπάρξουν ασφικτικά πλαίσια για δανειολήπτες που μπορεί να χάσουν την πρώτη τους κατοικία επειδή δεν έχουν να πληρώσουν. Ακούμε κάποιες προκλητικές δηλώσεις. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Θέλω να πάμε στην ουσία του προβλήματος. Τι λέτε. Η ουσία είναι ότι είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει πολλές ελληνικές οικογένειες. Αυτό ήδη υπήρξε μια παράταση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την Άνοιξη, γιατί πραγματικά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τελείωνε το τέλος του 19. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που λέμε είναι προτρέπουμε τον κόσμο να πάει να ρυθμίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τουλάχιστον και όσο πιο εφικτό είναι αυτό για τους Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή να πάνε να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, γιατί πραγματικά θα είναι πολύ λυπηρό κάποιος να χάσει το σπίτι του. Ξέρουμε όλοι με τι αγώνα γίνεται η πρώτη κατοικία. Ξέρουμε όλοι πώς είναι η κατοικία για τον Έλληνα πολίτη. Έτσι. Είναι λίγο στο DNA μας, είναι στην Σωστό. Κουλτούρα μας. Θα δούμε. Να μην δούμε σκηνές τύπου Ισπανίας, όπου αστυνομικοί έμπαιναν και έβγαιναν τα σπίτια ηλικιωμένους, ηλικιωμένες, ή κάποιους αστυνομικούς που έλεγαν, όχι, εγώ δεν το κάνω. Εκτιμάται ότι μπορεί να δούμε τέτοιες σκηνές, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα συμβεί αυτό. Μάλιστα. Να δούμε τι έγινε στη Βουλή με το στικάκι αυτό, με τις συνομιλίες, με την υποκλοπή, να την πω, του Γιάννη Βαρουφάκη από τα Eurogroup του 2015, που ο πρόεδρος της Βουλής, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αρνήθηκε να παραλάβει. Είπε, εγώ δεν γίνομαι βαστάζος, δεν γίνομαι ακτοφόρος ευθυνών άλλων. Αν θέλει ο Βαρουφάκης, ας το διανύμει μόνος του. Τι έχουμε εδώ τώρα, κύριε Κεφάλα, πώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία. Μας ευνηδίασε ο κύριος Βαρουφάκης, πρώτον γιατί έφυγε από μία συνεδρίαση πολιτικών αρχηγών, δηλαδή άφησε τη Βουλή, κατανοητός ο λόγος, πήγε στην κηδεία του καλύτερου του φίλου. Έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάει όμως ότι είναι και πολιτικός αρχηγός. Η κουβέντα σήμερα ήταν σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ήταν οι υπόλοιποι εκεί, ο κύριος Βαρουφάκης επέλεξε να φύγει και έστειλε χαιρετίσματα με ένα στικάκι κάποιες συνομιλίες που κατέγραψε. Ναι. Όρθι η κίνηση του Προέδρου της Βουλής, του συντοπίτη μας, του βουλευτή Ιωαννίνων, του κυρίου Τασούλα. Από εκεί και πέρα. Τι κάνει ο Γιάννης Βαρουφάκης, επικοινωνιακό παιχνίδι, έχετε την αίσθηση. Πολιτική θα η λογοκριτική στις κινήσεις του Βαρουφάκη σε αυτή τη φάση. Και πώς βλέπετε εσείς αυτό το προϊόν υποκλοπής, που ίσως να είναι ηθικό αυτό που έκανε τελικά ο Βαρουφάκης. Ήταν μια, όπως κατέθεσε και με γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου, ήταν μια μαγνητοσκόπηση κάποιων συνομιλιών που γινόταν στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του και είχε το δικαίωμα να τα μαγνητοφωνήσει αυτά. Και όχι μόνο το δικαίωμα, λέει ο Άριος Πάγος, σε μια γνωμοδότησή του, αλλά και την ηθική υποχρέωση να το κάνει. Πώς τα ακούτε όλα αυτά? Όσο και αν νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε μέσα σε τέτοιες συζητήσεις ή να ακούμε τέλος πάντων τι ακριβώς γίνεται και τι διαπραγματεύσεις γίνονται και τι κουβέντες, εντάξει, δεν μου φαίνεται πολύ λογικό να γίνεται αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνεται, λέτε. Έχετε δει την ταινία του Γαβρά? Υπάρχουν εκεί, υπάρχουν κάποια σημεία
που φαίνεται ότι έχουν πάρθει κατευθείαν από τις υποκλοπές εντός ή εκτός εισαγωγικών. Βαρουφάκη, τι άποψη έχετε για τον Γιάννη Βαρουφάκη? Η άποψή μου είναι ότι τον πληρώνει η χώρα πολύ ακριβά. Το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης Τσίπρα με πρωτοκλασσά το υπουργό, τον κύριο Βαρουφάκη, νομίζω ότι έχει φέρει πάρα πολύ πίσω τη χώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχω κάτι θετικό να πω. Μάλιστα, το ακούω, αξιολογείται. Είπατε πριν για την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού. Για να έρθουμε σε κάποια ζητήματα εδώ, τοπικά των Ιωαννίνων. Πού βρισκόμαστε τώρα εδώ? Γιατί υπήρξε ανακοινώσει το προηγούμενο διάστημα, έγινε γνωστό ότι το Υπουργείο Υποδομών σκέφτεται έναν δρόμο που από το Καλπά και μετά θα είναι μάλλον επαρχιακή οδός παρά ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος. Τώρα πού βρισκόμαστε? Έγινε μια διεκδίκηση, πού είμαστε τώρα? Έγινε μια συνάντηση πριν από λίγες μέρες με του Προέδρου της Βουλής και με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή. Συμμετείχαν οι δήμαρχοι της περιοχής, συμμετείχαμε οι βουλευτές του νομού Ιωαννίνων. Νομίζω ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ότι η προηγούμενη πενταετία ήταν καθοριστική ως προς την διεκδίκηση, αν θέλετε, χρημάτων ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει το έργο και να ήταν και πιο όριμο, αλλά και να είχε ξεκινήσει. Δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Τίποτα έχετε δίκιο έκανε. Σε αυτό. Τώρα όμως, σε αυτό έχετε δίκιο. Τώρα από εδώ και πέρα. Σε αυτό που καταλήξαμε, σε αυτό που συμφωνήσαμε όλοι και ο κύριος Περιφερειάρχης που ήταν στην σύσκεψη και οι υπόλοιποι φορείς, είναι ότι ο δρόμος θα γίνει όπως είχε σχεδιαστεί, τετράιχνος μέχρι την μέχρι το Καλπάκι, συγγνώμη, και από εκεί και πέρα τριήχνος. Το θέμα είναι απλά να γίνει γρήγορα, γιατί πραγματικά έχουν χαθεί πολύτιμα χρόνια και η περιοχή εκείνη θα πάρει μια ανάσα από όλο αυτό. Και το θέμα είναι πραγματικά να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και την Ευρώπη να πιέσουμε και κονδύλια να βρεθούν για να γίνει γρήγορα ο δρόμος. Κλείνοντας, θέλω την άποψή σας και για ένα θέμα που δημιουργήθηκε τελευταία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίων. Είστε γιατρός. Και θα ήθελα την άποψή σας και ειδικότερα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα με το ραδιοφάρμακο με το οποίο θα λειτουργήσει το PET-CT. Δεν αντιλαμβάνομαι, δεν μπορώ να αξιολογήσω εγώ όλο αυτό το ζήτημα, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, με ρύθμιση της δικής σας κυβέρνησης, διαχωρίζεται το κύκλωδρο το οποίο παράγει το ραδιοφάρμακο, το οποίο ραδιοφάρμακο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει το PET-CT. Κατηγορήστε από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ και η Μερόπιτζούφη είπε ότι είναι λάθος αυτό και θα διεκδικήσει αυτό να παράγεται το ραδιοφάρμακο και να μην είναι αναγκασμένο το Πανεπιστημιακό να το αγοράζει από ιδιώτες. Δώστε μας τα φώτα σας σε αυτό, γιατί είστε γιατρός. Λοιπόν, ήταν μια κεντρική απόφαση να μην παράγεται εδώ το ραδιοφάρμακο, να μην αγοραστούν και μηχανήματα παραγωγής ραδιοφαρμάκου από τη στιγμή που το ραδιοφάρμακο, η τιμή του ραδιοφαρμάκου έχει πέσει εξωτερικά. Δηλαδή, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που αγοραζόταν επίσης αυτά τα ραδιοφάρμακα, κόστιζε το ραδιοφάρμακο 700 ευρώ. Για να μιλάμε με τιμές και να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, γιατί είναι και πολύ εξειδικευμένο το θέμα. Αυτή τη στιγμή και με πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης και με πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας, η τιμή του συγκεκριμένου φαρμάκου από τα 700 πήγε στα 470, ζητώντας ο Υπουργός Υγείας από τις εταιρείες να ρίξουν την τιμή. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν είχε γίνει. Απλά ερχόμαστε τώρα και κατηγορούμε για να κατηγορήσουμε. Από την άλλη, ακόμα και σήμερα υπάρχουν ήδη νοσοκομεία που παίρνουν το ραδιοφάρμακο στην τιμή των 330 ευρώ. Οπότε θεωρήσαμε ότι θα κοστίζει λιγότερο το να το προμηθευτούμε απ' έξω από ότι το να αγοραστούν αυτά τα μηχανήματα και να παράγονται μέσα στο νοσοκομείο. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόσος πολύς ντόρος. Έγινε μία δωρεά από το Ίδρυμα Νιάρχος. Ήταν πολύ σημαντικό. Θα γίνουν τρία καινούργια νοσοκομεία. Είναι πολύ σημαντικά και για τη δημόσια υγεία και για το ΕΣΥ. Από εκεί και πέρα να μην κάνουμε αντιπολίτευση απλά για να κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν είναι ένα δωράκι αυτό, θα πούν πολλοί που μας ακούν τώρα, στους ιδιώτες της υγείας? Γιατί να είναι ένα δωράκι? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αντίθετη στο να αγοράζουμε υπηρεσίες. Πουλάει ένα φάρμακο, το αγοράζει το νοσοκομείο από τη στιγμή που του κοστίζει λιγότερο και στο νοσοκομείο και στην ασφάλεια. Η παραγωγή κοστίζει περισσότερο, λέτε. Η παραγωγή από το ίδιο το νοσοκομείο, όχι, του ραδιοφαρμάκου, όχι η παραγωγή, κοστίζει περισσότερο. Η αγορά των μηχανημάτων που θα τα παράγουν και το προσωπικό που θα τα παράγει. Γιατί για να έρθει αυτό το μηχάνημα, το οποίο ξέρετε πόσο κοστίζουν αυτά τα μηχανήματα, και να εγκατασταθεί στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο,
νοσοκομείο Ιωαννίνων εν προκειμένου, χρειάζεται και πάρα πολλά άτομα προσωπικό, τα οποία θα πρέπει μετά να πληρώνει το ελληνικό κράτος. Άρα κράτη. Τελικά κοστίζει περισσότερο. Κοστίζει περισσότερο. Μα και δεν σκέφτεστε να αλλάξετε αυτό. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κεφάλα, για την συζήτηση, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι.